από ό,τι πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβαίνει. Το ενώ εργάζεσαι, ενώ υπάρχουν κάποια κοινά αγαθά, κάποια κοινά περιουσιακά στοιχεία. Αναφέρω έτσι και λίγο και εμφαντικά, γιατί είναι ένας παράγοντας που κρατά εκλοβισμένες συχνά τις γυναίκες, πολλότε μάλλον όταν υπάρχουν και παιδίζονται και δυσκολεύονται να απεγκλωβιστούν από εκεί. Πέρα από το ιδεολογικό πλέγμα, από την αντίδραση, αποκλείουν γυναίκες που έχουν πολλές αμανοτότητες. Όπως για παράδειγμα, αποκλείονται οροθετικές γυναίκες, αποκλείονται γυναίκες με παιδιά άνω των 12 ετών, γυναίκες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ψυχιατρικά περιστατικά. Και η ίδια τους η ζωή και αμύθηκαν κάποια στιγμή για να σώσουν τη ζωή τους, να προστατεύσουν τη ζωή τους και τη σεξουαλική τους αυτενέργεια, δεν αναγνωρίστηκε ως τέτοιο αυτό στο δικαστήριο, που μόνο μία περίπτωση ήταν η δεκαετία του 90, είναι και γνωστή, είναι περίπτωση Γεωργίας Παπαδάκου, που ήταν και μία πολύ άλλη εκπομπημένη γυναίκα που αναγνωρίστηκε ότι υπήρχε, συνέτρεχε ένας τέτοιος λόγος και απαλλάχθηκε, και άλλη μία περίπτωση που είχαμε σε μία προσφύγησα, που πάλι αναγνωρίστηκε και απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες της. Πέραν τούτου δεν υπάρχουν. Σε όλες άλλες περιπτώσεις το δικαστήριο έχει κάνει μια διασταλτική ερμηνεία του νόμου και δεν το έχει αναγνωρίσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Γιατί